Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θεκλα Πετρίδου και αυτό είναι το κανονικό βίντεο αυτής της ημέρας. 11 Δεκεμβρίου 2023, τα πρώτα δύο βίντεο που ανέβηκαν ήταν χαρούμενα βίντεο, διασκεδαστικά βίντεο από τα νέα μου, το πρώτο και το δεύτερο από το meetup που κάναμε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023. Τα είδατε ή θα τα δείτε. Έχουν γέλιο, έχουν πλάκα. Είμαι σε πολύ καλή διάθεση και δεν μπορούσα να μην κάνω το βίντεο της ημέρας. Να πω έτσι ότι έχω σταματήσει πλέον να λαμβάνω email, να μου στέλνει κάποιος την ιστορία του για να την κάνω βίντεο σε email, όμως όσοι βρίσκονται στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής μπορούν να μου στέλνουν email. Κατά τα άλλα, στα διάφορα social μπορεί κάποιο να μου γράψει κάτι, το οποίο αν μου φανεί χρήσιμο και ενδιαφέρον και σύντομο και περιεχτικό, μπορεί να το κάνω βίντεο. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια κοπελιά η οποία μου στέλνει, θα σα πω ακριβώ και ημερομηνίε. 13 του Σεπτέμβρη του 2022, δηλαδή ένα χρόνο και κάτι πριν. Και με ρωτάει αν κάνω συνεδρίες online. Και της απαντάω ότι δεν βλέπω κόσμο. Και δεν μου απαντάει κάτι. Ερχόμαστε στο φέτος, δηλαδή ένα χρόνο και κάτι μετά, αρχές Νοεμβρίου, μου γράφει. Καλημέρα, να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι, λέω. Λέτε σε κάποια βίντεο πως καλό είναι, αν κάποιος είναι πρόσφατα χωρισμένος, να απομακρυνθείς άμεσα εάν κρίνεις ότι δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Όταν ένας άνδρας απομακρύνεται για αυτό τον λόγο και στο λέει ξεκάθαρα πως είσαι μπερδεμένη και εγώ δεν μπορώ να κάνω τον άνθρωπο που θα χρησιμοποιήσεις για να ξεπεράσεις κάποιον. Πώς τον προσεγγίζεις όταν νιώθεις έτοιμη ή περιμένεις εάν σε προσεγγίσει εκείνος. Επιπλέον σε για τη δουλειά σας που σας παρακολουθούμε. Δηλαδή, η κοπέλα τον Σεπτέμβριο του 2022 ζητάει υπηρεσίες ψυχολόγου. Την ενημερώνω ότι δεν κάνω υπηρεσίες ψυχολόγου δεν το επιδιώκει περισσότερο να με ρωτήσει αν κάποιο άλλο βλέπει κόσμο κλπ. Και, έρχεται 14 μήνε μετά και μου κάνει την ερώτηση η οποία έχει να κάνει με τον εαυτό τη, ότι γνώρισε κάποιον, ο οποίο τη είπε ξεκάθαρα, είσαι μπερδεμένη, δεν μπορώ να είμαι το rebound relationship σου, δεν μπορώ να είμαι ο άνθρωπο που θα χρησιμοποιήσει για να ξεπεράσει κάποιον, και με ρωτάει πώ να τον προσεγγίσει όταν νιώσει έτοιμη η αν πρέπει να περιμένει για να την προσεγγίσει εκείνο. Κάνει τη λάθο ερώτηση. <laughs> Και εγώ τη ρωτάω. Πότε χώρισε, Έχει πέντε μήνε, μου λέει. Τη λέω από σχέση ή γάμο. Σχέση, αλλά μεγάλη. Πόσα χρόνια κράτησε αυτή η σχέση, Εννιά χρόνια. Ξαναθυμίζω ότι αυτό είναι πριν δύο μήνε που συζητάμε. Τη λέω, Θέλει τον χρόνο σου. Θέλεις το χρόνο σου για να ξεπεράσεις μια σχέση η οποία κράτησε 9 χρόνια. Εδώ έχει γάμους και γάμους που δεν κράτησαν 9 χρόνια. Μένω Με ο μεγαλύτερος μου γάμος κράτησε 6 χρόνια, σύνολο, αραβόνας και γάμος. Και ο, ο επόμενος κράτησε 4 χρόνια, σύνολο, αραβόνας και γάμος. Και σε ένα σχέση ήταν 9 χρόνια, δηλαδή σχεδόν <laughs> όσο θα ήταν δυο μου μαζί. Όχι ότι είμαι και κανένα πρότυπο για την επιτυχία του γάμου μου. Απλώ λέω ρε παιδί μου ότι 9 χρόνια σχέση είναι τεράστια σχέση. Πολύ είναι με σχέση ζωή. Είναι πολύ μεγάλη σχέση. Είναι πολύ στενό το δέσιμο που δημιουργείται, ειδικά μα είσαι και πολύ νεαρό παιδί, γιατί είναι νεαρή κοπέλα αυτή. Είναι μια πολύ ωραία νεαρή κοπέλα. Ε, γλυκιά. Βλέποντα εδώ τη φωτογραφία τη. Και τη λέω: Θέλει το χρόνο σου. Μου λέει: Τι θα πει αυτό. Δεν έχω ξαναχωρίσει και δεν καταλαβαίνω. Άρα η κοπέλα αυτή έχει χωρίσει από την πρώτη της σχέση, τη μακροχρόνια των εννέα ετών. Άρα λέτε, καλά έκανε και απομακρύνθηκε. Βεβαίως καλά έκανε και απομακρύνθηκε ο άνθρωπος. Ίσως να ήταν ψυχοεκπαιδευμένος, ίσως να ήταν συναισθηματικά ευφύς και να κατάλαβε ότι θα πάει να μπλέξει σε μια ιστορία που δεν θα ήταν κατάλληλη για αυτόν. Γιατί ένα άνθρωπο ο οποίο ξέρει τι του γίνεται και θέλει πραγματικά σχέση, δεν τα φτιάχνει με κάποιον ο οποίο ακόμη δεν έχει ξεκολλήσει από το παρελθόν και δεν έχει ξεπεράσει το παρελθόν. Και αν είναι θα σε προσεγγίσει εκείνος όποτε θεωρεί σωστό ή ποτέ. Εξακολουθεί η φίλη να έχει την έμφαση στο τι θα γίνει. Αν πρέπει αυτή να πλησιάσει τον άνθρωπο ο οποίος της είπε δεν είσαι έτοιμη για σχέση, δεν θα είμαι το rebound σου, ή αν θα περιμένει να την προσεγγίσει αυτό. Τη γράφω. Να κάνει ψυχοθεραπεία να ξεπεράσει το χωρισμό σου. Με ψυχοθεραπεία ξεπερνάμε ένα χωρισμό, όχι με άλλη σχέση. Αυτό είναι μια τεράστια, τεράστια αλήθεια, την οποία πρέπει να την εντυπώσουμε όλοι στο μυαλό μας. Ο χωρισμός ξεπερνιέται με ψυχοθεραπεία. Ένας κακός χωρισμός χρειάζεται οξία ψυχοθεραπεία μου λέει «Αν σου άρεσε κάποιος πραγματικά και ήταν τόσο λάθος η στιγμή, δεν σημαίνει όμως ότι το κάνεις για να το χρησιμοποιήσεις». Όχι, της λέω. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μου λέει δηλαδή η κοπελιά ότι εμένα μου άρεσε αυτός ο άντρας που γνώρισα. Παρόλο που ήταν λάθος η στιγμή και εγώ δεν είχα κακό σκοπό. Δεν είχα σκοπό να το χρησιμοποιήσω. Και όντω έχω δει περιπτώσει που χωρίζει ένα πρόσωπο από μία μακρόχρονη σχέση ακόμη δεν έχει σταθεί καλά καλά στα πόδια του ή στα πόδια τη, προχωράει στην επόμενη σχέση και μπορεί να μακροημερεύσει η επόμενη σχέση, αλλά τι γίνεται, κουβαλάει μαζί του εκείνο το πρόσωπο ατελείωτα πράγματα από την παρελθούσα σχέση. Οπότε, οποιαδήποτε προβλήματα ψυχική και συναισθηματική και πνευματική, αν θέλετε, φύσεω έχουν δημιουργηθεί και έχουν προκληθεί σε έναν άνθρωπο λόγω μια σχέση ερωτική, ειδικά και αν είναι τοξική σχέση εμάνα μου, τότε αναπόφευκτα αυτά διαιωνίζονται, μεταβιβάζονται στην επόμενη σχέση. Και μπορεί να μην έχουμε σκοπό να βλάψουμε τον άλλον, αλλά άμα μπαίνουμε σε μια σχέση πρωτού ξεμπερδέψουμε με την προηγούμενη, τότε αδικούμε και τον άλλον άνθρωπο άθελα μας, αλλά και τον εαυτό Εδώ θα σας πω για τον κανόνα χρόνων μηνών. Υπάρχει ένα κανόνα που λέει ότι αν έχει σχέση ένα χρόνο, σου παίρνει ένα μήνα να ξεπεράσει αυτή τη σχέση. Αν έχει σχέση δύο χρόνια, σου παίρνει δύο χρο... μήνε να ξεπεράσει αυτή τη σχέση. Που σημαίνει όμω όχι ότι απλώ περνάει ένα μήνα μετά από ένα χρόνο σχέση και την ξεπέρασε. Ένα μήνα, τον οποίο να κάνει ψυχοθεραπεία, να ψυχοεκπαιδεύεσαι και να κάνει πραγματική δουλειά με τον εαυτό σου. Αν είσαι τρία χρόνια σε μια σχέση, θέλει τρει μήνε. Πού να είναι καθαρό το μυαλό σου, πού να ψυχοεκπαιδεύεσαι, πού να ψυχοθεραπεύεσαι εκεί πού να βάζει τα πράγματα στη θέση του και να γιατρεύεσαι από τα τραύματα που σου έχει προκαλέσει και η σχέση και ο χωρισμό για να την ξεπεράσει. Τέσσερα χρόνια, τέσσερι μήνε, πέντε χρόνια, πέντε μήνε, και ούτω καθεξής. Εάν θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον κανόνα, θα λέγαμε ότι η γυναίκα αυτή, η οποία ήταν σε 9 χρόνια σχέση, την πρώτη τη σχέση, θα ήθελε τουλάχιστον 9 μήνε, του οποίου αυτού 9 μήνε να κάνει δουλειά με τον εαυτό τη, να κάνει ψυχοθεραπεία, να γιατρεύει τι πληγέ τη, να ανακατασκευάζει τα νευρονικά κυκλώματα που δημιουργήθηκα στον εγκέφαλο της από την κακοποίηση και την τοξικότητα της προηγούμενης σχέσης για να μπορέσει να μπει καθαρή σε μια νέα σχέση. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι κάποιο ο οποίο βιάζεται να μπει στην επόμενη σχέση είναι απαραίτητο κακό άνθρωπο, κακοήθη άνθρωπο, ο οποίο το κάνει για να βλάψει του άλλου. Μπορεί κάποιο να βιάζεται να μπει στην επόμενη σχέση λόγω φόβου τη μοναξιά ή λόγω του ότι δεν ξέρει πώ να ζήσει μόνο του. Είναι όντω πολύ δύσκολη η περίοδο μετά από ένα χωρισμό, η άμεση περίοδο μετά από ένα χωρισμό και καλούμαστε να αντέξουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο για να μπορέσουμε στη συνέχεια να έχουμε και όμορφες περίοδους. Υπάρχει αυτός ο κανόνας στη ζωή που είναι κανόνας πνευματικός και είναι κανόνας της φύσης ότι αν δεν βάλεις τη δουλειά δεν θα έχεις το αποτέλεσμα. Αν δεν αντέξεις τον πόνο δεν θα έχεις το όφελος. No pain, no gain. Δεν γίνεται με μαγικό τρόπο να εξαφανίζονται τα προβλήματα μας και να επουλώνονται τα τραύματα μας. Χρειάζεται να δουλέψουμε. Και στην περίπτωση που έχουμε χωρίσει και χάλια, η δουλειά θα γίνει με ψυχοθεραπεία με ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα. Ούτε με το να ασχολούμαστε με το τι κάνει ο πρώην μας, ούτε με το να πηγαίνουμε στην επόμενη σχέση. Λοιπόν, αυτά όλα έγιναν πριν 1,5 μήνα. Σήμερα το πρωί μου γράφει. Καλημέρα. Ξαναρωτάει αν κάνω συνεδρία η γλυκιά μου. Κατα... Ξαναρωτάει. Και αυτή τη φορά τη απάντησα και τη είπα ότι δεν κάνω και τη σύστησα μία συνάδελφο που κάνει. Ενώ την πρώτη φορά δεν τη είχα συστήσει μία συνάδελφο και νιώθω άσχημα γι' αυτό σω αν τη σύστηνα μια συνάδελφο πριν 14 μήνε που μου έγραψε για πρώτη φορά και πήγαινε σε εκείνη τη συνάδελφο και είχε συνεδρίε με εκείνη τη συνάδελφο, θα μπορούσε σήμερα να είναι καλύτερα τα πράγματα. Ρωτάτε με, ρωτάτε με. Και email στέλτε μου και στα messengers και παντού ρωτάτε με αν θέλετε να σα συστήσω κάποιον ψυχολόγο, κάποιον ψυχολόγο, κάποιον συνάδελφο, κάποιον ψυχίατρο που να γνωρίζω και που να συμφωνώ με το σκεπτικό του και που να είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο ούτως ώστε να απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι ε, σύμφωνα με όσα διδασκόμαστε εδώ στη ψυχοεκπαίδευση ε, μπορούν να σας βοηθήσουν ψυχοθεραπευτικά. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι οι άλλοι σαν καλοί σε καμία περίπτωση. Απλώς ρωτάτε με. Είπα δεν λαμβάνω email για ιστορίες, όμως... Έχω μία λίστα από συναδέλφους από όλες τις περιοχές και από Κύπρο και από Ελλάδα και στο αεροπλάνο τώρα που ερχόμουν να συνάντησα μία συνάδελφο και τη είπα να μου δώσει τα στοιχεία της μετά που συζητήσαμε και είδαμε ότι συμφωνούμε, γιατί θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα οι άνθρωποι να κάνουν ψυχοθεραπεία και να έχουν και μία παραπομπή που να είναι όσο το δυνατόν πιο... Καταλήλει για αυτούς και από άποψη χώρου, χρόνου, α, τρόπου που γίνεται ψυχοθεραπεία, διαδικτυακού, ιδιαζώσεις, προσέγγισης κτλ. Μου γράφει, θέλω να ρωτήσω, δεν ήμουν συναισθηματικά διαθέσιμη σε μια γνωριμία γιατί δεν είχα ξεπεράσει το χωρισμό. Ήταν μόλις που είχα χωρίσει και τώρα είδα αυτόν που γνώρισα, δηλαδή πριν ένα μισή μήνα, τη γνωριμία μου δηλαδή, με κάποια άλλη τυχαία σε ένα μαγαζί. Φάνηκε σαν τα πρώτα ραντεβού να είχαν. Με είδε, με συμβουλεύετε κάτι. Τη λέω, γράψε μου λίγα περισσότερα. Μου λέει δεν ήμουν συναισθηματικά διαθέσιμη σε μια γνωριμία, γιατί δεν είχα ξεπεράσει το χωρισμό. Και τώρα είδα αυτόν τον τύπο, τη γνωριμία μου δηλαδή, με κάποιαν άλλη τυχαία σε ένα μαγαζί. Φάνηκε σαν τα πρώτα ραντεβού να είχαν. Με είδε, με συμβουλεύετε κάτι. Όταν είχαμε γνωριστεί, ενώ του άρεσα, με είχε απορρίψει, γιατί είχε πει πω δεν μπορεί να γίνει σανίδα σωτηρία μου για να ξεπεράσω ένα χωρισμό. Τη είπε ξεκάθαρο άνθρωπο: Δεν μπορώ να είμαι το rebound relationship. Η λέξη rebound relationship στα αγγλικά σημαίνει σχέση επανάκαμψη. Μία σχέση που τη χρησιμοποιεί για να νιώσει καλύτερα. Τη λέω όταν λε γνωριμία, τι εννοεί. Είχαμε βγει δύο φορέ ραντεβού. Πώ ένιωσε, τη λέω όταν τον είδες. Πώ ένιωσα, Ότι χάνω πράγματα από τη ζωή μου και δεν τα κυνηγάω επειδή με δειλή και καλά να πάθω. Αγάπη μου, δεν έχει να κάνει ότι χάνει πράγματα στη ζωή σου επειδή είσαι δειλή και δεν τα κυνηγά. Όχι. Έχει να κάνει ότι ο άνθρωπο αυτό ήταν ξεκάθαρο. Και εσύ δεν ήσουν ξεκάθαροι γιατί ήσουν κολλημένοι στο παρελθόν. Τα για να δούμε τι είχε γίνει. Λέει στα δυο ραντεβού που είχαμε, δεν φιληθήκαμε. Γιατί εγώ δεν μπορούσα, δεν ξέρω δηλαδή. Ε, άμα δεν μπορεί να φιλήσει τον καινούριο, δεν με τώρα να φιλήσει γλωσσόφιλο και να κάνει και σεξ. Λέμε ένα φιλί. Άμα δεν μπορεί να το κάνει αυτό, σημαίνει ότι είσαι συστηματικά ακόμη είσαι αλλού. Δεν ήθελα να βγούμε σε πολύ κόσμο και τέτοια. Ε, άμα βγαίνει με μια κοπέλα που σου λέει Δεν θέλω να βγούμε σε πολύ κόσμο, είναι με ένα κοπέλι που σου λέει Δεν θέλω να βγούμε σε πολύ κόσμο, σημαίνει ότι δεν είναι ελεύθερο. Ουσιαστικά, μπορεί στα χαρτιά να είναι ελεύθερο, αλλά να μην είναι ελεύθερο αυτό το πρόσωπο. Αλλά ραντεβού ήταν. Ε, ε, ήταν ραντεβού, αλλά σαν να έβγαινε ραντεβού με μία μπαντρεμένη, με μία που ήταν σε σχέση. Ποιες είναι αυτές που δεν θέλουν να φιληθούν στο ραντεβού ε, και δεν θέλουν να τους δει κόσμος. Κάποιες οι οποίες δεν είναι εντελώς καθαρές. Βέβαια, θα μου πείτε... Μια πανταμένη που θα πατήσει τον άντρα τη, μια που έχει σχέση που θα πατήσει τον σύντροφό τη, μπορεί να θέλει να φιληθεί. Ναι, θα θελήσει να φιληθεί και να κάνει και άλλα πράγματα και να παυτοθεί, αλλά δεν θα το κάνει δημοσίω. Είναι τεράστια κόκκινη σημαία να μα λέει ο άλλο: Δεν θέλω να πάμε εκεί που έχει κόσμο. Άμα δεν θέλει ο άλλο να πάμε εκεί που έχει κόσμο, ή άλλοι να πάμε εκεί που έχει κόσμο, άμα δεν θέλει να γίνει γνωστό ότι βγαίνεται, άμα θέλει να κρύψει το γεγονό ότι βγαίνεται ραντεβού, σημαίνει ότι κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Ε, και μετά λέει δεν είσαι έτοιμη και έκοψε επαφέ. Από τη στιγμή που ο άνθρωπο έκοψε επαφέ, σημαίνει ότι σε απέρριψε. Mm -hmm. Και όταν κάποιο μα απορρίψει στην αρχή, είναι δύσκολο να μα ξαναδιαλέξει. Και εγώ θα έλεγα, άμα απορρίψουμε κάποιον από την αρχή, να μην το ξαναδιαλέγουμε. Μου έχει τύχει εμένα στο παρελθόν να απορρίψω στην αρχή και να διαλέξω μετά και να φάω τα μούτρα μου αγρίως, Τώρα λέει, <ΣΣ> που είδα αυτόν με τη νέα κοπέλα έχει έξι μήνε που χώρισα. Τότε που τον είχα γνωρίσει ήταν στο δίμηνο. Τη λέω στο ραντεβού, μιλούσε για τον πρώην σου. Όχι, δεν μιλούσα, όμω του είπα ότι οι επαφέ δεν έχουν κοπεί γιατί έχουμε κρεμότητε. Τη ρωτάω. Έκανε ψυχοθεραπεία μετά που χώρισε. Πόσο καιρό ήταν η σχέση. Και σημειώστε εδώ πέρα ότι ένα χρόνο πριν μου είπε πω ήταν 9 χρόνια σχέση. Τώρα μου λέει 10 χρόνια. Άρα και για σένα την ίδια μετρά ως κομμάτι της σχέσης ο τελευταίος χρόνος. Κόρη! Δέκα χρόνια. Μίλησα με μια ψυχολόγο αλλά δεν έκανα ολοκληρωμένη θεραπεία. Στην ουσία τα δύο τελευταία χρόνια ήταν άθλια και εγώ το κρατούσα με το ζόρι και ήμασταν έξι μήνες σβησμένοι από τα social και τέτοια. Και γνώρισα αυτό το παιδί. Αλλά αυτό είπε, αν δεν έχεις χωρίσει τόσα χρόνια και κρατάς επικοινωνία, δεν θα χωρίσεις τώρα. Σε συμβουλεύω να κοιτάξει τι θα κάνει στη ζωή σου για το δικό σου καλό. Αυτά. Μια χαρά παιδί μου φαίνεται αυτό. Μια χαρά παιδί μου φαίνεται αυτό. Έχει δίκιο να νιώθει ότι έχασε μια καλή περίπτωση. Και πολύ λογικό. Και δεν ήθελε να σε εκμεταλλευτεί, να σε χρησιμοποιήσει για σεξ, και μετά να σου πει ότι δεν είσαι έτοιμη. Αυτά. Εγώ αισθάνομαι ότι έχασα πράγματα και ίσω έναν άνθρωπο αξιόλογο. Και τώρα τον είδα με την άλλη κοπέλα. Αλλά δεν θα τον προσέγγιζα τώρα. Μπορεί να έχει βρει το άλλο του μισό που λένε και εδώ είναι ακριβώς η ηθικότητα σου. Εδώ είναι ακριβώς το σημείο που δείχνει ότι είσαι ένας καλοήθης άνθρωπος, ότι είσαι μια πολύ όμορφη ψυχή. Καλά το είπα εγώ, ωραία κοπέλα, ωραία ψυχή και τον στη φωτογραφία σου. Κοιτάξτε τι διαμάντη είναι η κοπέλα αυτή. Παρόλο που της άρεσε αυτός ο άνδρας, παρόλο που συνεχίζει να το σκέφτεται, παρόλο που όταν τον είδε με τη νέα του γνωριμία, ενοχλήθηκε, τόσο ώστε να μου στείλει εμένα μήνυμα στο Instagram. Το λέει από μόνη τη γιατί είναι καλό άνθρωπο, είναι διαμάντι Λέει, δεν θα τον προσέγγιζα τώρα. Μπορεί να έχει βρει το άλλο του μισό που λένε. Έχει σεβασμό, αγάπη μου, και είσαι κυρία. Με κάπα κεφαλαίο. Σε θαυμάζω. Και σε επικροτώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι, να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, να σεβόμαστε τους άλλους ανθρώπους και να μην πηγαίνουμε να ενοχλούμε τα νέα ζευγάρια γιατί εμείς έχουμε αποθυμένα από το παρελθόν. Είχε την ευκαιρία σου όταν βγήκε για ραντεβού με αυτόν, δεν τσούλησε καλά, δεν πήγε καλά λόγω του ότι εσύ σου προσκολλημένη στον πρώην και ακόμη δεν είχε χωρίσει, δεν σου φταίει σε τίποτα η νέα η κοπέλα να μπουκάρει τώρα και να δημιουργήσει πρόβλημα. Αν και θεωρώ πω δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα ακόμη και αν δεν είχε την καλοήθεια να μην μπουκάρει, επειδή αυτό ο άνθρωπο, αυτό ο άντρα που περιγράφει, φαίνεται ξεκάθαρο και δεν θα επέτρεπε να, να, γίνει οποιοδήποτε πρόβλημα. Λοιπόν. Και με ρωτάει εσύ τι λέτε και της λέω θα κάνω βίντεο σήμερα αργότερα στο YouTube της μου. Με ρωτάει, της λέω ναι, μου λέει και ευχαριστώ γενικά. Λοιπόν, αγάπες μου, άνδρες και γυναίκες, γυναίκες και άνδρες. Όταν χωρίζουμε πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι χωρίσαμε και να ενσκύψουμε στον εαυτό μας, στα δικά μας ψυχολογικά προβλήματα, στα δικά μας ψυχικά τραύματα, στα δικά μας ζητήματα με ψυχοθεραπεία, με ψυχοεκπαίδευση, με προσωπικό πνευματικό αγώνα και δουλειά με τον εαυτό μας, προκειμένου να καθαρίσουμε το σώμα μας και τη ψυχή μας από την προηγούμενη σχέση. Αν ήταν μια καλή σχέση θα κρατούσε. Αν μια σχέση είναι υγιής και αγαπητική θα κρατήσει. Δεν θα χωρίσουν δύο άνθρωποι. Η μόνη περίπτωση να τελειώσει πρόωρα μια καλή και αγαπητική σχέση είναι η περίπτωση του να πεθάνει ή να σκοτωθεί ο ένας εκ των δύο. Και ξέρω τέτοιες περίπτωσεις. Ήμουνα πριν λίγες μέρες με μια φίλη μου η οποία μου έλεγε ότι ο άντρα τη, με τον οποίο έζησαν 11 πολύ όμορφα χρόνια πέθανε <κοκοί> από καρδιά σε πολύ νεαρή ηλικία ήταν 42 χρονών πόσο ήτανε, έχει και 13 χρόνια και μου λέει εμένα ούτε καν πάει το μυαλό μου να δημιουργήσω άλλη σχέση γιατί πέρασα τόσο όμορφα με τον σύντροφο μου, βίωσα την πραγματική αγάπη και δεν θέλω, δεν θέλω, δεν έχω επιθυμία για άλλη σχέση. Η μόνη περίπτωση μια καλή σχέση να τελειώσει πρόωρα είναι να πεθάνει ο ένας εκ των δύο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που ένα ζευγάρι έχει σχέση είτε δυο μήνες, είτε τρει μήνες, είτε δυο χρόνια, είτε τρία χρόνια, είτε έξι χρόνια, είτε εννιά χρόνια και χωρίσει σημαίνει ότι αυτή η σχέση δεν ήταν καλή. Γιατί αν ήταν καλή θα κρατούσε. Αλήθεια. Δεν είναι κακό να κάνουμε μια σχέση, να κάνει τον κύκλο της η σχέση ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία και μετά να τελειώσει. Άμα δεν είναι καλή μια σχέση, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Μπορεί το τέργεσμα αυτών των ανθρώπων, των δύο, να μην ήταν καλό. Μπορεί να έχουν πολλέ διαφορέ. Μπορεί ο ένα να είναι πνευματικό άνθρωπο και ο άλλο να είναι ληστή. Μπορεί ο ένα να έχει μια υγιή προσωπικότητα και ο άλλο να έχει μια προβληματική ή ανταγωνιστική ή εναντιωματική προσωπικότητα. Μπορεί χίλια μπορεί. Μπορεί ο ένα να είναι όρημο ψυχοσυναισθηματικά και ο άλλο να είναι προσκολλημένο πάνω στου γονεί του. Μπορεί ο ένα να είναι ένα άνθρωπο με καθαρή καρδιά και ο άλλο να είναι ένα φιλοχρήματο άνθρωπο, ο οποίο θέλει να εκμεταλλεύεται του άλλου ανθρώπου. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για του οποίου να χωρίσει ένα ζευγάρι στα 1, 2, 3, 4 χρόνια. Όταν χωρίσει όμως το ζευγάρι, όταν πάρθει η απόφαση είτε από τον έναν είτε από τον άλλον Κοίτα από τους δύο, είναι μόνο προς όφελος της ψυχής μας και προς όφελος της ποιότητας της ζωής μας να το πάρουμε απόφαση ότι τελείωσε η σχέση. Είναι εντελώς αναξιοπρεπές να μην το δεχόμαστε, γιατί η κοπέλα αυτή που γράφει το, τα μηνύματα στο Instagram και κάνουμε τώρα το βίντεο, είναι αξιοπρεπέστατη και είναι κυρία. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι αξιοπρεπείς που τους παίρνει είδηση κάποιο, καταλαβαίνει ότι είναι ένα ναρκισάκι της κακιάς ώρας, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του εξασκεί, της εξασκεί ψυχολογικό πόλεμο για χρόνια, τόσα χρόνια όσα κράτησε σχέση, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιαζόταν και έκανε τον καλό άνθρωπο, ενώ στην ουσία ήταν ένας πάλιο χαρακτήρα, ήταν ένας άνθρωπος σύμφεροντολόγος, ήταν ένας άνθρωπος εριστικός, ήταν ένας άνθρωπος χωρίς πραγματική αγάπη μέσα του ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε bullying στο τέρι του, στο τέρι της, άνοιξε τα μάτια του και τον χώρισε και την χώρισε. Εκείνος που τον χώρισαν, επειδή άνοιξαν τα θύματα του, τα μάτια τους, πρέπει να σκάσει, να το καταπκεί και να πάει να δει τον εαυτό του, τον εαυτό της, τι σκατά έχει μέσα στο κεφάλι του, να τα διορθώσει. Δεν μιλάω για αυτήν την κοπέλα. Αυτή η κοπέλα είναι ευγενική ψυχή. Και φαίνεται από αυτό που έγραψε, που λέει δεν θα πήγαινα τώρα να δημιουργήσω πρόβλημα γιατί μπορεί να έχει βρει το άλλο το μισό. Σέβεται του άλλου ανθρώπου. Δεν είναι όλοι άνθρωποι καλοήθη. Δεν είναι όλοι σαν αυτή την κοπέλα. Όχι. Υπάρχουν και άνδρες και γυναίκε που είναι τέρατα. Ανθρωπόμορφα τέρατα. Του βλέπει απ' έξω και λες Πω, πω, τι ωραία κοπέλα. Τι καλή κυρία. Τι καλό άνδρα. Και από μέσα έχουν το χάο. Είναι κινούμενα τοξικά απόβλητα. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εξουσιάζουν του άλλου ανθρώπου, θέλουν να έχουν του άλλου ανθρώπου υπό τον έλεγχο του, παίρνουν τι δαγκάνε του έτσι, βεντουζώνουν σαν βδέλε στο δέρμα τη ψυχή των άλλων ανθρώπων και του ρουφάνει την ενέργεια. Θέλουν να του ρουφήσουν τα χρήματα του, τη χαρά του, τα πάντα όλα. Και όταν ξυπνήσει το θύμα και του στείλει στο καλό, τότε χαλιούνται αφάνταστα και κάνουν τρομερό ψυχολογικό πόλεμο προκειμένου να μην ευδοκιμήσει η ζωή του ανθρώπου που ταλαιπωρούσαν τόσα χρόνια. Να μην πάει παρακάτω αυτός ο άνθρωπος. Να μην νιώθει καλά με τον εαυτό του. Πάρα πολύ προσοχή. Γι' αυτό το λόγο όταν χωρίζουμε από μία σχέση, ειδικά αν αυτή η σχέση είναι σχέση ναρκισιστικής κακοποίησης, αν είχαμε σχέση με ένα παλιωτόμαρο, έναν μόνο κατόψιν άνθρωπο, ο οποίος συνεχώς μας μείωνε, μας πρόσβελνε, μας φερόταν άσχημα, μας έλεγε «εσύ δεν αξίζεις, δεν μπορείς να αγαπηθείς, σου κάνω χάρη εγώ που είμαι μαζί σου, εγώ είμαι μεγαλόκαρδος, είμαι μεγαλόκαρδη που σε ανέχομαι με όλα σου τα ελαττώματα και είσαι παλιάνθρωπος και είσαι το ένα και είσαι το άλλο, να ξέρουμε ότι αν ανοίξουμε τα μάτια μας και διώξουμε από τη ζωή μας τέτοια ζωάδια, είναι κρίμα και τα ζώα. Αλλά και μου συγγνώμη που είπα τη λέξη ζωάδια, γιατί τα ζώα είστε πολύ καλύτερα από αυτού. Αν είμαστε με τέτοιου ανθρώπου, πρέπει τότε οπωσδήποτε να θωρακιστούμε με ψυχοθεραπεία, με ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα για να προστατευτούμε από ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να μα τραβήξουν πίσω στο βούρκο, πίσω στο παρελθόν, για να συνεχίσουν να μα κακοποιούν. Όχι επειδή μα Γιατί αν μα αγαπούσαν, δεν θα μα κακοποιούσαν ούτε την πρώτη φορά. Εννοείται ότι δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Μιλάω για πολλέ άλλε περιπτώσει που έχω υπόψη μου. Ξέρει μια ποια είναι. Ξέρει, ξέρει μια φίλη από το τέταρτο επίπεδο. Ξέρει ποια είναι. Η οποία δίνει τη μάχη τη αυτή τη στιγμή με ασφαλιστικά μέτρα. Με πάρα πολλή προσπάθεια. Οι κοπέλε, όλη την ομάδα στο Viber τη στηρίζουμε για να μείνει μακριά από έναν άνθρωπο ο οποίο θέλει να τη ρουφήξει πίσω στο βόθρο να την ρουφήξει πίσω στην κόλαση για να συνεχίσει να την κακοποιεί και είναι έξαλλος γιατί έχει χάσει το θύμα του. Και μια άλλη κοπέλα, την κοπέλα με την κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά. Και πολλές άλλες κοπέλες έχω στο μυαλό μου. Και κοπέλια έχω στο μυαλό μου. Γιατί οι ναρκισιστές και οι κακοποιητικοί δεν είναι μόνο οι άνδρες, είναι και γυναίκες. Και όταν η γυναίκα είναι ναρκισίστρια μπορεί να είναι πολύ πιο κακοήθης. Και πολύ πιο ύπουλη. Το χειρότερο είδο ναρκιστών είναι οι γυναίκε. Δεν είναι πολλέ οι γυναίκε ναρκιστίστριε, αλλά αν πετύχει μια γυναίκα ναρκιστίστρια, την έβαψε. Είτε για γκόμενα να την έχει, είτε για γυναίκα να την έχει, είτε για φιλενάδα να την έχει, είτε για συνάδελφο να την έχει, την έβαψε. Άνθρωποι του σκότου και του ψεύδου. Λοιπόν, αυτά. Άρα, όταν χωρίσουμε, κάνουμε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία, πνευματικό αγώνα, αποτοξίνωση, αποτοξίνωση, γιατί είναι ξεκάθαρο πως καμιά υγιή σχέση δεν θα τελειώσει, θα, κρατήσει, θα, κρατούσε μια σχέση αν ήταν υγιής, και μπαίνουμε στη διαδικασία να φλερτάρουμε όταν πλέον είμαστε καθαροί. Και μπράβο σε αυτό το αγόρι που βγήκε η κοπέλα που μας έστειλε το μήνυμα, που το είδε αυτό το πράγμα και δεν προχώρησε. Μπράβο του. Προστάτευσε τον εαυτό του από αχρίαστο πόνο. πον. Ε, λυπάμαι για την κοπέλα που ταλαιπωρήθηκε, όμως έχει τώρα τα εργαλεία στα χέρια της ψυχοθεραπεία ψυχοεκπαίδευση, προσωπικό πνευματικό αγώνα, πορεία προ το φω. Μπορεί, αγάπη μου. Είμαστε πολλοί. Εδώ στο κανάλι μα στο YouTube, είμαστε πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρηθήκαμε. Ταλαιπωρηθήκαμε. Δεν λέω ταλαιπωρούμαστε, γιατί είμαστε σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουμε αυτά τα παλιά μοτίβα. Ταλαιπωρηθήκαμε από τέτοιε καταστάσει και αγωνιζόμαστε για να βγούμε στο φω. Και σε προσκαλώ, εάν το επιθυμεί και αν μπορεί, να έρθει και στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή όπου μια φορά τη βδομάδα, κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ, έχουμε στο Zoom μια ομάδα στήριξης, μια ομάδα Q&A γυναικών, όπου συζητάμε αυτά τα θέματα. Είπαμε ίσως να κάνουμε και άνδρων στο μέλλον. Φιλιά! Να! Και ναι, υπάρχει δρόμος προς το φως. Και όταν εμείς ενδυναμωθούμε, και όταν εμείς βρούμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί κανένας να μας βλάψει. Μπορούμε. Γεια! Yeah.